είναι ότι από το 2010 ζούμε σε μια χώρα στις οποίες η ελεύθερη βούληση είναι περιορισμένη. Δεν μπορεί η κυβέρνηση μόνη της να διαθέσει και να εκπληρώσει το σκοπό της, που είναι να δώσει υγεία στον λαό, να δώσει παιδεία στους μαθητές, φοιτητές. Έρχονται οι δανειστές, βρήκαν τον τρόπο και ελέγχουν και αυτήν την κυβέρνηση, όπως ελέγξαν και τις προηγούμενες, και μας έχουν περιορίσει τρομερά. Το θέμα είναι το εξής. Αυτή τη στιγμή τα ίδια προβλήματα, σε μικρότερο βαθμό πιθανόν, θα έχουν πολλές πόλεις. Η ειδοποιούς διαφορά η δική μας θα είναι να θωρακίσουμε τα αιτήματά μας και τις ενέργειές μας με τέτοιο τρόπο που να μας δώσει ένα, ας το πούμε, προβάδισμα στην ικανοποίηση των αιτημάτων μας, διότι αυτή τη στιγμή ιδιαίτερα ο νομός μας, ο οποίος έχει μια πολυπολιτισμική δομή, έχει μια οικονομική κατάσταση τρομερά χαμηλή, έχει κοινωνικά και πολιτιστικά ορισμένες διαφοροποιήσεις από τους άλλους νομούς, και επιπλέον βρίσκεται και δίπλα στη Βουλγαρία, και όταν το νοσοκομείο της Κομωτινής αναγκάζεται να εξυπηρετήσει 130.000 κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι έχουν ιδιαιτερότητες. Δεν μπορεί οι Ρωμά, οι οποίοι δεν έχουν πρωτοβάθμια φροντίδα ή δεν έχουν οι άνθρωποι κανόνες υγιεινής, δεν έχουν νερό στο σπίτι τους, αυτοί παρουσιάζουν πολύ περισσότερα προβλήματα. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, οι ορισίδιοι επάνω στη Ροδόπη, πολλές φορές τα προβλήματα υγείας τα αφήνουν, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολύ χειρότερα. Τρίτον, οι άνθρωποι που έρχονται από τη Βουλγαρία έρχονται και εξετάζονται εδώ δωρεάν και επιβαρύνουν το νοσοκομείο. Έχουμε λοιπόν ορισμένα ατού τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε στο υπόμνημά μας, και το οποίο υπόμνημα πιστεύω ότι δεν πρέπει να είναι στον Υπουργό Υγείας. Πρέπει να σταλεί και στον Πρωθυπουργό και στους αρχηγούς των κομμάτων και στον Υπουργό Υγείας, και οπωσδήποτε μια μαζική παρουσία, είτε κάτω είτε αν έρθουν κάποιος εδώ, η ελαστικοποίηση του κόστους, πράγμα το οποίο πιστεύω ότι έγινε και εδώ. Δηλαδή, από το 2010, αν δεν κάνω λάθος, κάθε φορά με τις περικοπές του προϋπολογισμού, το νοσοκομείο έχει φτάσει να εξυπηρετείται με το 30%, μπορεί και λιγότερο, των χρημάτων που έπαιρνε. Αλλά αυτή τη στιγμή όλες οι δαπάνες είναι ανελαστικές. Όπως επίσης και η δυνατότητα του προσωπικού και η μείωση του προσωπικού έφτασε σε ένα επίπεδο ανελαστικό. Δεν μπορεί ένας εργαζόμενος, όπως εργάζεται σήμερα γιατρός, νοσηλευτής, βοηθητικό προσωπικό, φαρμακευτικό, τεχνικό, δεν μπορεί να αποδώσει. Και αν δεν αποδώσει ο γιατρός, μπορεί να πεθάνει, να χάσουμε ζωές. Και αυτό πιστεύω ότι δεν μπορεί να το φέρει το βάρος σε όλη τη ζωή ένας γιατρός, γιατί έχασε έναν ασθενή από λόγω κόπωσης ή λόγω αδυναμίας να ανταπεξέλθει. Η κινητοποίηση πρέπει να είναι μαζική. Αυτό στο οποίο προσωπικά είμαι αντίθετος είναι ότι τα δημοτικά σχολεία νομίζω ότι δεν πρέπει να τα βάλουμε μέσα. Δηλαδή τα παιδιά των γυμνασίων μπορούν να κρίνουν, να κάνουν. Τα παιδιά των δημοτικών απλώς θα έρθουν για το ότι χάνουν το μάθημα. Νομίζω ότι τα πρωτοβάθμια εκπαίδευση καλά είναι να την αφήσουμε απ' έξω. Όλοι οι άλλοι όμως, φορείς, είτε συμφωνούν είτε όχι, ακόμη και αυτοί οι οποίοι ήταν στον νομό και βρίσκονται στην Αθήνα ή οπουδήποτε, πρέπει να έχουμε μια μαζική εκδήλωση στην οποία θα πρέπει να διεκδικήσουμε. Και παραλαμβάνω, είτε διοίκηση λέγεται, είτε φορείς λεγόμαστε, δεν πρέπει να κάνουμε τον καλό στον Υπουργό ή στον Πρωθυπουργό ή σε οποιοδήποτε άλλο. Πρέπει δυναμικά να πετύσουμε.